Μαζί με τη Δέσποινα Μπαρδάκου θα βρίσκεται ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, Σπύρος Χαλβατζής. Να τον καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνει να βρίσκεται απόψε κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Χαλβατζή. Καλησπέρα σας κυρία Μπαρδάκου. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας, να σας πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη, πριν από 47 ολόκληρα χρόνια, έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που αποτελεί, κατά γενική ομολογία, την κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση και ουσιαστικά προανήγγειλε την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών. Σαν σήμερα λοιπόν, οι φοιτητές της Αθήνας καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο φωνάζοντας «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία». Κύριε Χαλβατζή, το μήνυμα επίκαιρο όσο ποτέ, δεν είναι έτσι? Ακριβώς. Επίκαιρο όσο ποτέ. Και βέβαια το Πολυτεχνείο δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Mm-hmm. Αλλά ήταν αποτέλεσμα της δράσης όλων των δυνάμεων από την πρώτη μέρα της δικτατορίας. Ήταν πρωτίστως η αντίσταση χιλιάδων αγωνιστών οι οποίοι είχαν συλληφθεί την πρώτη μέρα στις 21 Τετάρτου 1967. Mm-hmm. Στα τέλη Απρίλη του 1967 στη Γιάρο ήμασταν πάνω από 7.000 εξόριστοι που πιαστήκαμε την πρώτη μέρα. Και βεβαίως αργότερα οι φυλακές γέμισαν γιατί αναπτύσσονταν η αντιδικτατορική πάλι, δούλευαν τα στρατοδικεία, καταδίκαζαν αγωνιστές νέους και μεγαλύτερους οι οποίοι πάλευαν ενάντια στη δικτατορία. Κύριε Χαλβατζή, πού ήσασταν όταν μπήκαν οι φοιτητές? Ήμουνα στην Αθήνα, ήμουνα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας και μέλος του Γραφείου της Οργάνωσης στην Αθήνα. Mm-hmm. Και όλο τον καιρό ήμουνα, όλο αυτό το διάστημα του Πολυτεχνείου, ήμουνα έξω από το Πολυτεχνείο, όχι μέσα. Υπήρξαν οι κινητοποιήσεις, υπήρχε η κατάληψη της νομικής, οι κινητοποιήσεις στην τότε ΑΣΟΕ, σε κάποιες άλλες σχολές στην Αθήνα, αλλά και τις μέρες του Πολυτεχνείου υπήρχαν εκδηλώσεις καταλήψεις και στην Πάτρα και στα Γιάννενα και βεβαίως πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Χαλβατζή, η ελληνική κοινωνία τότε ήταν καζάνι που βράζει, έτσι? Ναι, ήταν υπόκοφος αυτός ο βρασμός. Mm-hmm. Ωστόσο, η αντιδικτατορική πάλι, η οποία καθημερινά αναπτύσσονταν όλα αυτά τα χρόνια, αυτή η δουλειά του μυρμηγιού που λέμε εμείς, έφερνε αποτελέσματα. Και εκείνη την περίοδο, το 1973, υπήρχαν πράγματι πολλές και σοβαρές δραστηριότητες του λαϊκού εργατικού κινήματος και βεβαίως του κινήματος της νεολαίας ενάντια στη δικτατορία. Υπήρξε το 1973 και όλη η ιστορία με το Βέλος, το κίνημα του ναυτικού, όλα αυτά έδιναν ένα στίγμα, μια κατεύθυνση πάλι ενάντια στη δικτατορία. Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι με τον κύριο Σπύρο Χαλβατζή, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, έναν άνθρωπο που εξορίστηκε, που πάλεψε για να έχουμε εμείς ελευθερία και έναν άνθρωπο που για πολλούς πρέπει κάποια στιγμή όλοι εμείς παλιοί και νεότεροι να του αναγνωρίσουμε αυτή την προσφορά, γιατί χωρίς αυτόν και τους συντρόφους του δεν θα μπορούσαμε να αναπνέουμε ελεύθεροι. Χιλιάδες ήταν οι αγωνιστές που μάχονταν μαζί με αυτούς και εγώ. Για το Βέλος θα μας πείτε, ναι, δύο λόγια. Κοιτάξτε, ήταν μία πράξη σε εκείνες τις συνθήκες η οποία έδειχνε και τις διεργασίες που γίνονταν και μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Στρατός, ναυτικό, αεροπορία. Όλοι οι αξιωματικοί, όλοι οι στρατευμένοι δεν σήμαινε ότι υποστήριζαν τη δικτατορία. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εκδήλωναν τα αντιδικτατορικά τους αισθήματα. Έτσι. Και εκεί ήταν μια κίνηση η οποία είχε μια σοβαρή, για τις συνθήκες πολύ σοβαρή σηματοδότηση. Κύριε Χαλβατζή, τι σήμαινε εκείνη την εποχή βγαίνω στην παρανομία?
Και τι ήταν αυτό που σας έδινε δύναμη για να αντέξετε σε αυτό το καθεστώς? Δεν είναι εύκολο πράγμα να ζεις κυνηγημένος, δεν είναι έτσι? Εγώ έμεινα λίγο καιρό κυνηγημένος, γιατί ήμουνα λίγο στα 7 χρόνια της δικτατορίας. Ήμουνα ένα χρόνο περίπου ελεύθερος. Τα υπόλοιπα ήταν είτε στην εξορία είτε στο στρατό. Μάλιστα. Ήταν αυτές οι συνθήκες. Ποια γεγονότα σημάδεψαν την περίοδο της Χούντας? Κοιτάξτε, από την πρώτη μέρα άρχισε η αντίσταση. Ωστόσο σιγά σιγά πάρα πολλά γεγονότα, μικρά ή μεγαλύτερα, κάποια που φαινόντουσαν μικρά αλλά σηματοδοτούσαν αυτήν την κατεύθυνση και έδιναν μια αυτοπεποίθηση, μια αγωνιστική διάθεση σε νέους ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονταν στην πάλη. Ήταν η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1968, ήταν οι παράνομες οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και άλλων κομμάτων, υπήρξαν και άλλες οργανώσεις και κινήσεις, μικρότερες βέβαια, αλλά είχαν τη δική τους συμβολή στον αντιδικτατορικό αγώνα. Και τη δική τους δυναμική, έτσι. Ακριβώς. Ήταν το Μικρό Πολυτεχνείο προάγγελος των γεγονότων που ακολούθησαν? Και το Μικρό Πολυτεχνείο και όλες οι δραστηριότητες που εκεί αναπτύχθηκαν είχαν τη δική τους συνεισφορά. Ξέρετε, το ποιοτικό άλμα δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης και συσσόρευσης μικρών ή μεγάλων γεγονότων. Το Πολυτεχνείο σηματοδότησε κάτι καινούριο. Το Πολυτεχνείο και όλη η αντιδικτατορική πάλι έδειξε ότι ο Νοέμβρης κάπως το κωδικοποίησε αυτό. Ο Νοέμβρης έδειξε ότι αυτό που φαινόταν αδύνατο έγινε πραγματικότητα όταν λαός και νεολαία αποφάσισαν να ξεπεράσουν το φόβο, την ιτοπάθεια, τη λογική του εφικτού που καλλιεργούσαν οι δυνάμεις της δικτατορίας. Όταν ο λαός θελήσει και το αποφασίσει, όλα είναι εφικτά. Έτσι. Αυτό έδειξε ο Νοέμβρης. Το λαός ενωμένος ποτέ νικημένος είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, δεν είναι έτσι, κύριε Χαλβατζή? Μα ακριβώς, είναι ένα σύνθημα το οποίο αναπτύχθηκε εκείνη την εποχή και βεβαίως είναι να βλέπει και τον εχθρό και πίσω από τις λεπτομέρειες. Γιατί ξέρετε, στη δικτατορία παλεύαν πάρα πολλές οργανώσεις και δυνάμεις. Υπήρχαν οργανώσεις οι οποίες πάλευαν απλά μαζί με όλους τους άλλους για την ανατροπή της δικτατορίας. Και εμείς παλεύαμε για την ανατροπή της δικτατορίας. Ωστόσο, εμείς ως κομμουνιστές και άλλοι ριζοσπάστες δίναμε έναν αγώνα για βαθύτερες αλλαγές. Δεν θέλαμε, όπως άλλες δυνάμεις με τις οποίες παλεύαμε μαζί, να επανέλθει απλά η κατάσταση όπως ήταν πριν από τις 21 Απριλίου του 1967. Έτσι. Τι είχαμε λοιπόν πριν τη δικτατορία? Είχαμε το Σύνταγμα του 1952. Ένα σύνταγμα αντεργατικό, αντιλαϊκό, αντικομμουνιστικό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν εκτός νόμου. Τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου ίσχυαν μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Οι πιο πολλοί αντιδικτατορικοί αγωνιστές παλεύαμε για την κατάργηση όλων αυτών των αντιδημοκρατικών ανελεύθερων μέτρων και νόμων και βέβαια για τη δημιουργία προϋποθέσεων για βαθύτερες αλλαγές. Και για τη μονιμοποίηση εντός και εκτός εισαγωγικών της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν είναι το ζητούμενο? Μα ακριβώς η δημοκρατία, ξέρετε, μιλούμε όλοι γενικώς και αορίστως για τη δημοκρατία. Σήμερα αστική δημοκρατία έχουμε, 45 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Για να δούμε όμως σε κάτω από ποιες συνθήκες σήμερα τιμούμε την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973. Και τελικά ο στόχος επετεύχθη εκ του αποτελέσματος? Όχι. Κάτι άλλο έγινε και κάτι άλλο γίνεται. Σήμερα έχουμε μια νέα κατάσταση. Η πανδημία λόγω χάρη του κορονοϊού, λοιπόν, αξιοποιείται από τις κυρίαρχες δυνάμεις
και από την κυβέρνηση και από την εργοδοσία και παίρνονται μέτρα, επιβάλλονται μέτρα μιας άλλης ποιότητας. Σκεφτείτε ότι έχουμε περιορισμούς καθημερινούς. Εμείς βεβαίως δεν μένουμε άπραγοι. Τιμούμε τους αγωνιστές και τους συντρόφους μας που έχασαν τη ζωή τους ή έμειναν ανάπηροι από τις δυνάμεις καταστολής της δικτατορίας. Συνεχίζουμε να μεταλαμπαδεύουμε στους νέους και τις νέες της πατρίδας μας τα μηνύματα του Νοέμβρη. Μπορεί να πέρασαν 47 χρόνια από τότε, αλλά τα μηνύματα, τα συνθήματα του Νοέμβρη είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Διαχρονικά θα έλεγα, κύριε Χαλβατζή. Ακριβώς. Ξέρετε, κυρία Μπαρδάκου, το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, έξω η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ» δεν έπεσαν από τον ουρανό. Έγινε σκληρή ιδεολογική διαπάλη στη Συντονιστική Επιτροπή, σε όλες τις συνεδριάσεις της, για να καταληχτούν αυτά τα συνθήματα. Και έντονος διάλογος που απουσιάζει. Ακριβώς. Να πούμε τρεις κουβέντες και γι' αυτά έχει τη σημασία. Εδώ, στον Αθήνα 984, κοντά μας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακιστέτων Εξοριστέτων Αντιστασιακών 1967-1974, Σπύρος Χαλβατζής. Ο κύριος Χαλβατζής, για τους περισσότερους από εμάς, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία. Βέβαια, είναι πολύ σεμνός, όπως κάθε αγωνιστής και κάθε σημαντικός άνθρωπος. Έτσι θέλει να τον αντιμετωπίζουμε, μας έχουν πει σύντροφοί του που τον ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και επειδή θέλουμε πάρα πολύ να ξεκλειδώσουμε κάποια συρτάρια της ιστορίας για να μάθουμε αλήθειες, θα κάνουμε αυτό που θέλει και αυτό που ορίζει η έννοια του σημαντικού, του αγωνιστή που αγαπάει την πατρίδα χωρίς υπερβολές και χωρίς να το παίζει πατριώτη στα χαρτιά ή στα λόγια. Να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, κύριε Χαλβατζή, να σας πούμε ότι αισθανόμαστε πάρα πολύ μεγάλη χαρά που είσαστε εδώ κοντά μας αυτό το βράδυ. Πρώτη μέρα λοιπόν της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε. Η Χούντα εγκαθίδρυσε ένα αυταρχικό, αντιδραστικό, αντικομμουνιστικό καθεστώς. Έδειξε και το δρόμο για κάποια μορφώματα που θέλουν να λέγονται δημοκρατικά κινήματα, χωρίς να είναι έτσι. Ναι. Στηρίχθηκε στη βία, στην τρομοκρατία, στα βασανιστήρια, στην περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, στη λογοκρισία, στην απαγόρευση διακίνησης των ιδιών, στις διώξεις, φυλακίσεις και εκτοπίσεις των πολιτικών της αντιπάλων, πολιτών και στρατιωτικών. Απαγόρευσε όλα τα κόμματα, απαγόρευσε τον τύπο εκτός από αυτούς που, από αυτόν τον τύπο που την λιβάνιζε. Αλλά να γυρίσουμε στα συνθήματα, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πριν γυρίσουμε στα συνθήματα, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση που προκάλεσε το ψάξιμο λίγο στα κοιτάπια μου και έχει να κάνει με εκείνους που είχαν αντιδικτατορική δράση, τους οποίους και στράτευαν, με εισηγήσεις ποιών, των Βρετανών. Ήταν Βρετανικές επιτροπές, δεν ήταν μόνο οι Βρετάνοι, ήταν οι σύγκριτοι, ήταν οι καθηγητές και ήταν οι μηχανισμοί. Και αν θέλετε, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για την ποσοτική συσσόρευση και η στράτευση των φοιτητών, εδώ ήταν μία σταγόνα από αυτές που ξεχύλιζε το ποτήρι της αγανάκτησης. Η Χούντα νόμιζε με τα μέτρα δήθεν τη φιλελευθερωποίηση που επιχείρησε το 1973 και αυτό κάτω από την πάλη του λαού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, θεώρησε ότι μπορούσε κάτι να κάνει. Επιστράτευσε τους φοιτητές νομίζοντας ότι θα φοβήσει, θα κλονίσει την αγωνιστικότητά των φοιτητών, αλλά αυτό έδειξε ότι λειτουργήσε ως μπούμεραγκ για τη δικτατορία. Πολύ περισσότεροι φοιτητές, σπουδαστές αντιτάχθηκαν σε αυτές τις επιλογές της. Κύριε Χαλβατζή, στο φόβο μας ποντάρουν και πόνταραν ανέκαθεν οι κυβερνώντες, δεν είναι έτσι? Όταν ο λαός αποφασίσει να αγνοήσει το φόβο, να αδιαφορήσει για αυτόν, νομίζω ότι η νίκη θα είναι και πάλι της πλειοψηφίας. Ακριβώς αυτό που λέτε, που σας είπα και προηγούμενα, αυτό που φαινόταν αδύνατο έγινε πραγματικότητα όταν λαός και νεολαία αποφάσισαν να ξεπεράσουν το φόβο. Έτσι. Να ξεπεράσουν την ιτοπάθεια, τη λογική του εφικτού. Αυτά καλλιεργούσαν οι δυνάμεις της δικτατορίας. Κύριε Χαλβατζή, είστε ένας άνθρωπος που έχει φάει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, την εξορία με το κουτάλι. Θέλω λοιπόν να μου πείτε δύο λόγια
και κάποια γεγονότα τόσο από την περίοδο της Χούντας όσο και από την περίοδο που βρισκόσασταν μαζί με χιλιάδες συντρόφους στην εξορία. Εντάξτε, οι συνθήκες στην εξορία είναι βασανιστικές. Είναι σκληρές. Να πάρει κανένας υπόψη το ότι στη Γιάρο από τον Απρίλιο του 1967 που ήμασταν 7.000 περίπου εξόριστοι, το νησί είναι άνυδρο, δεν έχει πόσιμο νερό. Νερό έρχονταν με μια υδροφόρα του ναυτικού. Το φαγητό ήταν, το μαγειρεύαμε εμείς οι εξόριστοι στα μαγειρία. Αλλά ήταν πάρα πολύ αδύναμο σε όλες του τις πτυχές. Mm-hmm. Γράμματα παίρναμε μόνο 3 γράμματα το μήνα και αυτά δεν ήταν. Το ένα ήταν γράμμα σε φάκελο και τα άλλα 2 ήταν σε δελτάρια. Κύριε Χαλβατζή, είναι αλήθεια ότι προσπάθησαν να πολεμήσουν, να αντιμετωπίσουν τους ανθρώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος της Νεολαίας γράφοντας και διάφορα μηνύματα, παραπληροφορώντας μάλιστα τους φοιτητές προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και να μην επιτευχθούν κάποιοι στόχοι? Μα πάντα οι δυνάμεις και οι μηχανισμοί της εξουσίας και οι υπηρεσίες πάντα προσπαθούν να δημιουργούν συγχύσεις και να αποπροσανατολίζουν. Αυτό φυσικά αντιμετωπίζεται μέσα από την οργανωμένη πάλη. Απλοί πολίτες, όπως ξέρουμε όλοι από την ιστορία, έκρυψαν φοιτητές, βοήθησαν εσάς που ήσασταν στην παρανομία. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια και για το κομμάτι αυτό της δράσης και την αποδοχή του κόσμου που έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές τους. Υπάρχουν έτσι άνθρωποι οι οποίοι δεν βγήκαν ποτέ στην επιφάνεια. Αλήθεια, αλλά έπαιξαν ένα σπουδαίο ρόλο, με την έννοια ότι έκρυψαν αγωνιστές, βοήθησαν τον αγώνα, φύλαξαν ανθρώπους, προστάτεψαν ανθρώπους, ενίσχυσαν οικονομικά ανθρώπους από το υστέρημά τους, αλλά και μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, πολλοί ήσαν αυτοί οι οποίοι άνοιξαν τις πόρτες τους εκεί στο κέντρο της Αθήνας και γύρω-γύρω από το Πολυτεχνείο και στην ευρύτερη περιοχή, που έκρυψαν αγωνιστές οι οποίοι κινδύνευαν όχι απλά να συλληφθούν, κινδύνευε και η ζωή τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και εμείς τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στην κρίσιμη ώρα διάλεξαν θέση. Δεν πήγαν απέναντι, αλλά στάθηκαν από εδώ, κοντά στους κυνηγημένους και τους βοήθησαν. Σταθεροί στις απόψεις τους και στις αξίες τους. Ακριβώς. Το τίμημα ποιο ήταν? Σε ορισμένες περιπτώσεις που πιάστηκαν τέτοιοι άνθρωποι, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν. Και έμειναν με το κεφάλι ψηλά. Η συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων που για διάφορους λόγους, που χωρίς να είναι οργανωμένοι, βοήθησαν. Να πάμε τώρα και στα συνθήματα, να επιστρέψουμε μάλλον στα συνθήματα του Πολυτεχνείου. Έχει μία σημασία, γιατί μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μόνο οι φασίστες οι οποίοι λένε ότι ήταν ένας μύθος το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο ήταν μία πραγματικότητα. Οι νεκροί του αντιδικτατορικού αγώνα, όπως τους έχουμε καταγράψει εμείς στον σύνδεσμο φυλακιστέντων και εξοριστέντων αντιστασιακών 67-74, τα θύματα, οι νεκροί, είναι πάνω από 150 από την αρχή της δικτατορίας, από τον πρώτο νεκρό, τον Παναγιώτη Ελί, που δολοφόνησε ένας ανθιπολοχαγός στον υπόδρομο, μέχρι τους νεκρούς τους τελευταίους του Πολυτεχνείου. Κοιτάξτε να δείτε, αν πάρουμε τα συνθήματα με τη σειρά ψωμί, έχουμε 10 χρόνια τώρα κρίσης. Και τώρα με τον κορονοϊό ακροτηριάστηκαν εργασιακά δικαιώματα. Το πενθήμερο, το οχτάωρο, το σαραντάωρο, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίες, κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια. Αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις. Φτάσαμε σε αυτό το κατάπτυστο που πριν από μερικές εβδομάδες ψηφίστηκε, τα 200 ευρώ το μήνα. Όλα αυτά τα πράγματα συντρίβουν το εισόδημα, τα εργασιακά δικαιώματα. Κύριε Χαλβατζή, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Θέλω να πω κάτι. Πριν κατέβω κάτω στο στούντιο για αυτή την
πολύ ενδιαφέρουσα, την πολύ σημαντική συζήτηση μαζί σας. Ναι. Μου έλεγε ένας συνάδελφος να μεταφέρει στον κύριο Χαλβατζή ότι πέρσι λέγαμε θα πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Τελικά εμείς κάναμε πλάκα και οι κυβερνώντες το πήραν σοβαρά. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε σήμερα, πάτε τον τομέα της υγείας, γιατί και εκεί είναι το ψωμί των εργαζομένων. Το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται λίγο πριν από το έμφραγμα. Καταραίει. Λείπουν πάνω από 30.000 οργανικές θέσεις γιατρών, νοσηλευτών, άλλων ειδικοτήτων και έχουμε και κορονοϊό. Όποιος έχει λεφτά μπορεί και με τον κορονοϊό να σωθεί. Αυτός που δεν έχει και τώρα με όλη αυτή την κατάσταση γίνεται αρχίζει να υποβόσκει η ιδέα της Σουηδίας. Επιλογή των ποιον θα σώσουμε και ποιον θα αφήσουμε. Κάθε φτωχός χειμήρα του κύριε Χαλβατζή, λέει ο λαός μας. Το δεύτερο σύνθημα, την παιδεία. Εμπορευματοποιείται συνεχώς. Mm-hmm. Οι ταξικές ανισότητες διευρύνονται. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Και δεν τα λέμε εμείς οι αντιδικτατορικοί αγωνιστές. Τα λένε όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς. Τώρα με τον κορονοϊό, στα σχολιά, στηβάζουν οι μαθητές στις τάξεις μέχρι και 25-27 παιδιά. Και βεβαίως έχουμε ελάχιστες καθαρίστριες στην εκπαίδευση, οι οποίες τρέχουν οι φουκαριάρες και πρέπει να βάλουν καρούλια στα πόδια. Χρησιμοποιώ τη λέξη φουκαριάρες mm-hmm. με την έννοια της καταπίεσης, μην χαρακτηριστεί διαφορετικά. Και φυσικά υπάρχει η προοπτική και η λογική των ΜΑΤ στα πανεπιστήμια. Αυτό είπαν προχτές. Αλλά άμα δείτε και το σύνθημα ελευθερία, έχουμε νέους νόμους για το περιορισμό συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων. Ληστεύτηκαν, όπως είπαμε, τα εισοδήματα των εργαζομένων, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα επικουρικά, και τώρα ετοιμάζεται νόμος που θέλει να απαγορέψει τις εργατικές κινητοποιήσεις. Η σημερινή κυβέρνηση θέλει να αλλάξει ριζικά τη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος. Θέλει ουσιαστικά με τα μάτια τα δακρυγόνα να επιβάλλει την τάξη του. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για πάλι του εργατικού λαϊκού κινήματος. Μπορεί να επιτίθεται η κυβέρνηση, η αστική τάξη, όπως εμείς την προσδιορίζουμε, η άρχουσα τάξη, ωστόσο και το συνδικαλιστικό κίνημα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ορθώνει ένα μέτωπο και μια αντίσταση. Γιατί κοιτάξτε, είχαμε στο Πολυτεχνείο του 1973 το σύνθημα Εθνική Ανεξαρτησία. Έξω η ΗΠΑ. Παλεύαμε ενάντια στις ξένες βάσεις. Σήμερα η Ελλάδα γέμισε από όλες τις κυβερνήσεις αμερικανοτοϊκές βάσεις. Η Σούδα αναβαθμίζεται σταθερά. Στην Αλεξανδρούπολη τα ελικόπτερα. Η Λάρισα τα ντρόν. Στο Στεφανοβίκιο του Βόλου ελικόπτερα πάλι. Παντού βάσεις. Καταγγέλθηκε ότι στον Άραξο έχουν πυρηνικά όπλα και δεν έχει διαψευστεί. Και ξέρετε, κυρία Μπαρδάκου, οι ξένες βάσεις, εκτός του ότι παραβιάζουν την εθνική ανεξαρτησία, είναι και μαγνήτης ολέθρου σε μια ενδεχόμενη γενικευμένη σύραξη. Και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ επικίνδυνη. Βέβαια. Και βέβαια η κυβέρνηση και διάφορα κόμματα λένε ότι το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ θα μας σώσουν. Μα αυτοί ευθύνονται για τα δεινά μας, και όχι γενικά και αόριστα. Οι επεμβάσεις στον κόσμο και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής το επιβεβαιώνει. Αυτές οι στρατιές των απελπισμένων, των κυνηγημένων, των προσφύγων και μεταναστών, που είναι πρόσφυγες γιατί καταστρέφονται οι χώρες τους, φοβούνται το λεπίδι των δικτατόρων και παίρνουν των οματιών τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να ζήσουν. Ποιος διακινδυνεύει, παίρνει τα παιδιά του, τα μωρά, αγκαλιά, να περάσει θάλασσες για να μπορέσει να γλιτώσει? Να ολοκληρώσουμε πάλι με το Πολυτεχνείο, γιατί απόψε είναι μια πολύ σημαντική βραδιά. Θέλω λοιπόν να μας πείτε μια ιστορία που δεν θα ξεχάσετε ποτέ από την εποχή, από την περίοδο της εξέγερσης. Κοιτάξτε, οι προσωπικές ιστορίες δεν έχουν καμία ιδιαίτερη σημασία, αφού όλες εντάσσονται μέσα στη γενικότερη πάλι. Mm-hmm. Να σας πω, μετά το Πολυτεχνείο πιαστήκαμε, ήμασταν στην ασφάλεια με τις ανάλογες συνθήκες και την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1974 στις 29-30 Δεκέμβρη
μας φορτώσαν σε ένα καράβι πολεμικό και μας πήγαν ξανά στη Γιάρο. Μάλιστα. Ήμασταν 29 τότε και μετά φτάσαμε τους 44. 44 ήταν αυτοί που απολυθήκαμε στις 25 Ιούλη του 1974. Περάσαμε πολύ δύσκολα σε εκείνες τις συνθήκες σφιχτές. Ο φόβος υπήρχε. Όποιος πει ότι δεν φοβάται, λέει, δεν λέει αλήθεια. Άλλο είναι ο φόβος και άλλο είναι να τον κοιτάς κατάματα και να τον αντιμετωπίζεις. Όταν πιστεύεις κάπου, όταν έχεις μια ιδεολογία, όταν πιστεύεις στην εργατική τάξη, στη δύναμη του λαού, αυτό σου δίνει κουράγιο. Και βλέπεις καθημερινά να μπουμπουκιάζει μια καινούργια αντίσταση, μια πάλι λαϊκή. Θα κλείσουμε λέγοντας ότι ο λαός έχει δύναμη, ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει και να παραδεχτεί, να αποδεχτεί αυτή τη δύναμη, να απλώσει το χέρι στο διπλανό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να περάσουμε τα εμπόδια και να έρθει πάλι ξαστεριά. Να μείνουμε όρθιοι και σε αυτές τις συνθήκες, να παλεύουμε για τα καθημερινά μας δικαιώματα, για τη διεκδίκηση και ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας. Έτσι. Να παλεύουμε ενάντια στις βάσεις, να παλεύουμε για καμιά συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε εμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Εμείς παλεύουμε για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λέμε ότι για πάρα πολλούς λόγους το Πολυτεχνείο ζει, είναι όρθιο, αντιμάχεται τις επιθέσεις της συκοφάντησης, υπονόμευσης και απαξίωσής του και το Πολυτεχνείο ζει και εμπνέει τους νέους αγώνες. Και αυτό που μας έδειξε είναι το μεγάλο τροχοπέδι για τα σχέδια των κυβερνώντων είναι η δύναμη του λαού. Η δύναμη του λαού και η αντίσταση και η οργανωμένη πάλι. Κύριε Χαλβατζή, το ευχαριστώ είναι λίγο. Θα ήθελα πάρα πολύ εγώ να ξανασυναντηθούμε ραδιοφωνικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούς αγώνες, γιατί είμαι πολύ σίγουρη, είμαστε πολύ σίγουροι ότι κυλάει στο αίμα σας αυτή δεν η επιθυμία. Δεν σταματάει ο αγώνας. Έτσι. Ποτέ. Από τότε που στάθηκε όρθιος ο άνθρωπος αγωνίζεται. Και θα συνεχίσει και όρθιος να μένει και μάχημος και οργανωμένος. Κυρίες και κύριοι, το Πολυτεχνείο ζει. Ο Σπύρος Χαλβατζής ήταν κοντά μας και με αποδείξεις και με στοιχεία μας απέδειξε ότι δεν είναι το παραμυθάκι που λένε οι φασίστες. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Είναι μια κοινωνική προσφορά εκείνων που έβαλαν μπροστά τις δικές μας ζωές, το μέλλον αυτού του τόπου. Κάποιοι δεν γύρισαν οι περισσότεροι και στις οικογένειές τους, στα σπίτια τους. Και εμείς οφείλουμε αυτό το δώρο να το αξιοποιήσουμε και να συνεχίσουμε αυτούς τους αγώνες.